Καλώ ορίσατε σήμερα στο Future Talks. Είναι συνέχεια του προηγούμενου επεισοδίου. Έχουμε μαζί μα τον Χαράλαμπο Μπρούντζον. Θα ξαναπώ τέσσερις ιδιότητε σου. Πρόεδρο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, επειδή έκανα το λάθο. Ε, board member του ΣΥΦΑ, board member του ΡΑΙΣ. Ε, και ένα άλλο να φύγα πίσω. Τα βασικά. <laughs> Partner <laughs> τη EY για όλον τον region. Και διευθύνω συνέτερο τη Προύντζα και Προύντζα. Εκάλυψα τέλεια τη φορά νομίζω. Οπότε, σε τούτο το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το future of law. Γίνονται αρκετά πράγματα στο νομικό επάγγελμα. Είδαμε τα προηγούμενα χρόνια την JP Morgan, αν δεν κάνω λάθο, να εισάγει την τεχνητή νοημοσύνη στο κομμάτι του law. Υπάρχει ένα σημείο στο injustice. Όπου ψηφιοποιείται το κομμάτι τη δικαιοσύνη. Οπότε θα σα αφήσω εσένα να με καθοδηγήσετε το επεισόδιο, επειδή εσύ είσαι ο expert, και να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα και το μέλλον του νομικού επαγγέλματο. Ναι. Ε, future of law. Ε, ακούγεται λίγο αντιφατικό γιατί η νομική είναι παραδοσιακά θεωρείται ένα συντηρητικό επαγγέλμα. Mm -hmm. ε, άρα ήταν πάντα κάπω. Ε, ε, αντιδραστικό, να το πω, ε, στις αλλαγές. Όμως, όπως όλα τα επαγγέλματα, ε, η τεχνολογία και η πρόοδο είναι αδυσόπιτα με το επάγγελμα μας, για καλό θα έλεγα εγώ. Ε, Πρέπει να το χωρίσουμε πρώτα απ' όλα στο δικηγορικό επάγγελμα και το δεύτερο είναι στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνη. Είναι δύο ε, τομείς που αποτελούν το σύστημα ε, δικαιοσύνης σε μια χώρα. Σε σχέση με το δικηγορικό επάγγελμα, τα τελευταία χρόνια στι πιο όριμε αγορέ όπω είναι η Αγγλία και η Αμερική, η τεχνολογία πραγματικά έχει φέρει επανάσταση. Ε, παραδοσιακά υπήρχαν οι λεγόμενε legal tech εταιρείε, δηλαδή εταιρείε που παρήγαγαν προϊόντα τεχνολογία για το δικηγορικό επάγγελμα, οι οποίε ήταν πολύ δυνατέ στο tech αλλά δεν ήταν καθόλου καλέ στο knowledge κομμάτι. Το οποίο είναι κατήχαν τα δικηγορικά γραφεία, οι πάροχοι δηλαδή δικηγορικών υπηρεσιών, που ήταν πάρα πολύ δυνατοί στο knowledge. Αλλά επειδή το μοντέλο εσόδων του ήταν χτισμένο πάνω στο χρόνο, στην πώληση χρόνου, αντιλαμβάνεσαι ότι οι δικηγόροι ε, ήθελαν να μην μπει η τεχνολογία στη ζωή μα, γιατί απλούστατα ήταν καλύτερο για αυτού να έχουν το μοντέλο χρονοχρέωση για να περισσότερα φύση. Ε, πλέον, όμω, οι λήπτε των δικηγορικών υπηρεσιών αντιλαμβάνεσαι ότι όπω σε όλα τα προϊόντα υπηρεσίες που λαμβάνουν ε, θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν value for money. Mm -hmm. ε, το value for money σημαίνει ότι ένα κομμάτι των υπηρεσιών, ένα κομμάτι των υπηρεσιών έχει γίνει commoditized, έχει γίνει ουσιαστικά ε, προϊόν με αποτέλεσμα να μην δικαιολογείται η υψηλή χρέωση του στον πελάτη. Άρα οι δικηγόροι είχαν ένα δίλημα. Είτε θα προσαρμόζονταν με αυτή την νέα πραγματικότητα, που είναι εδώ, εδώ, και αρκετά χρόνια, και να αποδέχονταν χαμηλότερε χρεώσει για manual προσφορά τη υπηρεσία, κάτι που θα ήταν οικονομικά ζημιογόνο για του ίδιου, ή θα έπρεπε να υιοθετήσουν την τεχνολογία για να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία, αλλά να το κάνουν με έναν τρόπο αποτελεσματικό, οικονομικά αποδοτικό και να έχουν κερδοφορία. Έτσι, ε, περάσαμε στη νέα εποχή του Λο, όπου βασικά οι δικηγόροι ξεκίνησαν να αξιοποιούν την τεχνολογία. Ε, ε, παραδοσιακά γραφεία, δικηγορικά γραφεία, αντιμετώπισαν σοβαρέ προκλήσει σε αυτόν τον τομέα, ακριβώ λόγω τη αντίσταση του να αγκαλιάσουν τεχνολογία. Βάση, ακούγεται πολύ familiar. Mm -hmm. ε, γιατί είναι κάτι που παρουσιάστηκε σε όλε τι αναξέρετα του τομεί τη οικονομία, Το λεγόμενο resistance to change. Ακριβώ. Και το disruption mm -hmm. που υπάρχει σε όλα τα, τα services. Ε, αυτοί λοιπόν που πραγματικά ξεκίνησαν να ε, ε, αλλάζουν εντελώ το μοντέλο του και να αγκαλιάζουν τεχνολογία και να παραδέχονται ότι ο πελάτη είναι διατεθειμένο να πληρώσει. Ακριβά, μόνο για το κομμάτι τη υπηρεσία που πραγματικά ε, δεν μπορεί να διεκπαιρεωθεί από την τεχνολογία, είναι και αυτοί που έχουν αρχίσει να κάνουν capture το market των new legal services, όπως, το, ε, όπως τις λέμε. Ποιε υπηρεσίε τώρα ε, είναι πάντα δεχτικές για να αξιοποιηθεί η τεχνολογία, Είναι υπηρεσίε που είναι επαναλαμβανόμενες, που δεν έχουν μεγάλη πολυπλοκότητα που είναι γενικά πρόσες, διαδικασία, είναι διαδικαστικά ε, επαναλαμβανόμενα ζητήματα. Τέτοιες υπηρεσίες, για να πω κάποια παραδείγματα, είναι ε, υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με μαζική θεώρηση νομικών εγγραφών. Απλά νομικά έγγραφα, χωρίς ιδιαίτερο sophistication. Υπάρχουν πλέον εργαλεία ε, τεχνητής νοημοσύνης, που μπορούν να επεξεργαστούν όγκους εγγράφων, να εντοπίσουν patterns, να κάνουν ένα, μια βασική θεώρηση των εγγράφων ε, και ακόμα υπάρχει και τώρα μια σύγχρονη τάση για αυτόματη σύνταξη εγγράφων. όπως είναι συμβόλαια. Ε, πλέον το blockchain έχει αρχίσει να μπαίνει στο το δικηγορικό. Ε, έχει αρχίσει να αποτελεί τη βάση αυτών που λέμε smart contracts, έξυπνα συμβόλαια. Ε, στα οποία υπάρχουν υποχρεώσεις, στα διάφορα μέρη που εμπλέκονται σε ένα συμβόλαιο και μπορεί να αξιοποιηθεί το blockchain για να μπορέσει να ε, γίνει μια λυσίδα της εκτέλεσης των υποχρεώσεων από τα ε, διάφορα μέρη. Επίσης, μεγάλη, τεράστια αλλαγή υπάρχει στην διαχείριση του γραφείου, δηλαδή στη μέσα πλευρά του γραφείου που δεν τη βλέπει ο χρήστης, το λεγόμενο case management. Ε, και σε αυτό το κομμάτι έχουν δημιουργηθεί απίστευτα εργαλεία τα οποία μπορούν να ε, αποθηκεύσουν έγγραφα, να δημιουργήσουν repositories, να δημιουργήσουν τη δυνατότητα έρευνα μέσα στον database ενό δικηγορικού γραφείου, να ε, ε, εντοπίσουν την κερδοφορία ή τη ζημιά στη διεκπαιρέωση μια νομική εργασία, να ε, διασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα και τα εμπιστευτικά δεδομένα που υπάρχουν πάντα μεταξύ ενό δικηγόρου και του πελάτη του, ε, είναι γενικά μια επανάσταση. Εκεί που υπάρχει διαφορά είναι στο ποιο την υιοθετεί γρήγορα και ποιο την υιοθετεί αργά. Ε, στην Κύπρο, ε, να μιλήσω ας πούμε για τη δική μου εταιρεία, εμεί δεν κάνουμε position του εαυτού μα πλέον σαν legal advisory γραφείο μόνο. Είμαστε ένας alternative legal services provider, ένας εναλλακτικός πάροχος δικηγορικών υπηρεσιών ε, που έχουμε το κομμάτι που αξιοποιούμε την τεχνολογία, όπως ανάφερα για review bulk documentation, όγκου εγγράφων και έχουμε το παραδοσιακό κομμάτι των legal advisory services. Και αυτό είναι το μοντέλο που πιστεύω ότι θα επικρατήσει στο μέλλον. Ποιο επηρεάζεται πρώτος που τούτον τον disruption, οι παραλίγκαλ, οι δικηγόροι ή κάποιο άλλο μέρο του επαγγέλματο σα. Νομίζω, Μιχάλη, δεν υπάρχει κανένα συμμετέχον στο οικοσύστημα τη νομική που να μην επηρεάζεται από την τεχνολογία. Mm -hmm. Είτε αυτό είναι ο πελάτη, ο οποίο μπορεί πλέον να ανταλλάσσει έγγραφα με τον δικηγόρο του μέσω πλατφόρμα που μπορεί να κάνει upload. Ένα data room στο οποίο μπορεί να κάνει upload information. Μπορεί να είναι η legal, που όπω σα είπα, μπορεί είτε να διεκπαιρεώνει έγγραφα που δεν χρειάζεται ένα δικηγόρο με 15 χρόνια εμπειρία να τα θεωρήσει. Μπορεί ένα απόφυτος νομική πολύ εύκολα να τα επεξεργαστεί με τη χρήση τεχνολογία. Είναι ε, ένα διευθύνων συνέδριο που θέλει να δει το γραφείο του, αν απασχολεί το προσωπικό του, αν είναι κερδοφόρε οι υποθέσει του, ε, αν υπάρχει γρήγορο. Γρήγορη ανταπόκριση στου πελάτε, και αυτά υπάρχουν εργαλεία πλέον που μπορεί να αξιοποιήσει. Αλλά και οι πιο έμπειροι δικηγόροι, όταν θα κάνουν ένα report για τον πελάτη του, μπορούν να χρησιμοποιήσουν πάλι εργαλεία ε, σύνταξη γνωματεύσεων ε, ή νομικών ε, ε, αναλύσεων, τα οποία να είναι χρηστικά εύχριστα για του πελάτε του, και αν χρειάζεται ένας πελάτης να: διαβάσει 150 σελίδε για να καταλήξει το τελικό αποτέλεσμα. Κάτι που ήταν πολύ ενοχλητικό για του πελάτε. Άρα η τεχνολογία εκτό που τον disruption, το σημαντικό είναι ότι εντζαμέ για να βοηθήσει και να υποστηρίξει για να γίνεται η παραγωγικότητα, να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να γίνονται αρκετέ διαδικασίε που μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν. Που δεν μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν προηγουμένω και μπορούν με τη βοήθεια τη τεχνητή νοημοσύνη, τώρα να, να αλλάξουν και να γίνονται αρκετά πιο γρήγορα. Παράλληλα, θέλω να σταθώ στο σημείο του blockchain ε, για να εξηγήσουμε ότι το blockchain ε, προσφέρει το λεγόμενο immutability of data, δηλαδή τα contracts κρατούν τα, τα διάφορα nodes και οι διάφοροι συμμετέχοντε μέσα σε ένα blockchain network και είναι πολύ δύσκολο να αλλάχτούν ε, τα data ή να γίνουν hacked, να το πούμε έτσι, που για μένα κάποιο πρέπει να πιάσει πάνω του 50% του network να υπάρχει το λεγόμενο 50%, 51% attack ή άλλη τρόπη. Οπότε τα data είναι πιο secure από πριν και υπάρχει tracing ε, και enforceability των contracts χωρί να αλλάξουν τα δεδομένα. Πολύ σωστά. Ε, πολλές Πολλέ φορέ τα συμβόλαια, όπω είπαμε πριν, έχουν κάποιε υποχρεώσει από τα μέρη που είναι συμβαλώμενα σε ένα συμβόλαιο. Πολλέ φορέ όμω, ε, όταν παρισφρεί ο ανθρώπινο παράγοντα, η υλοποίηση αυτών των υποχρεώσεων μπορεί να δημιουργήσει θέματα εμπιστοσύνη, μπορεί να δημιουργήσει ε, θέματα χρόνου ε, που, μπορεί, που δημιουργούν προβλήματα στη σύναψη ενό συμβολέου. Έτσι, τα μέρη πολλέ φορέ προτιμούν η διαδικασία να είναι απρόσωπη και αυτοματοποιημένη. Το blockchain παρέχει ακριβώ αυτή τη δυνατότητα. Γιατί μπορούν υποχρεώσει των μερών, οι βήματα, steps που πρέπει να γίνουν μέσα σε μια σύμβαση, να εκτελεστούν μέσα από μια απρόσωπη διαδικασία όπως είναι το, το blockchain, όπου με την επίτευξη συγκεκριμένων milestones, συγκεκριμένων δηλαδή ε, ε, υποχρεώσεων, να μπορούν να ξεκλειδώνονται επόμενα βήματα μιας συναλλαγής. Αυτό δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί πολλές φορές εάν ήταν Μάνιουαλ ή λογίστον υποχρέωση. Ναι, οπότε αλλάξει η των υποχρεώσεων. ναι οποτε αλλαξει η υποδομη ε, Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να δούμε πώ είναι το μέλλον του της νομική, να το πούμε έτσι, αλλά στο κομμάτι τη δικαιοσύνη. Να επεκταθούμε σε αυτό το κομμάτι. Καλώ ορίσατε επίση στο Future Talks. Έχω σήμερα μαζί μα τον Χαράλα Μπομπρούντζον. Οπότε σήμερα μιλούμε για το Future of Law και συγκεκριμένα μιλούμε για του δύο τομεί, το νομικό επάγγελμα και τον τομέα τη δικαιοσύνη. Εκαλύψαμε το νομικό επάγγελμα, και είπαμε πώ η τεχνολογία καμνεί τη όλο το οικοσύστημα, δηλαδή παραλίκα, δικηγόρου, πελάτε και βοηθά παράλληλα την αύξηση τη παραγωγικότητα της τη αυτοματοποίηση είδαμε πώ το blockchain ε, μπορεί να βοηθήσει στο security προσφέροντα μια νέα υποδομή πάνω στα smart, μέσω smart contracts. τώρα θα δούμε πώ το future of law συμβαίνει και θα, στην πορεία θα συμβαίνει στον τομέα τη δικαιοσύνη. Ναι, ο, ε, το σύστημα απονομής δικαιοσύνη στην Κύπρο, όπως ξέρεις, είναι ε, ένα από τα χειρότερα προβλήματα που έχουμε για την ανταγωνιστικότητα τη χώρα. Mm -hmm. Η Κύπρο ε, θεωρείται χάνει πάρα πολλέ θέσει στον πίνακα ανταγωνιστικότητα λόγω τη μακρόσυρτη διαδικασία απονομή δικαιοσύνη που είχαμε στη χώρα μα. Επίση, ε, στο πρώτο κύμα τη πανδημία, είχαμε δει ότι τα δικαστήρια ουσιαστικά έκλεισαν, δηλαδή ένα θεμελιώδε ανθρώπινο δικαίωμα, η απονομή τη δικαιοσύνη, σταμάτησε να παρέχεται σε μεγάλο βαθμό λόγω του ότι δεν είχε την αθεκτικότητα το σύστημα να μπορέσει να λειτουργήσει τεχνολογικά. Ξέρει πολύ καλά τι εικόνε που βγήκαν και στα μέσα κοινωνική δικτύωση για το πώ γίνονται οι καταχωρήσει, πώ γίνονταν ε, οι διαδικασίε ενώπιον των δικαστηρίων, μεγάλο όγκο ανθρώπων μέσα στι δικαστικέ αίθουσε, χτίρια πεπαλαιωμένα κ.ο.κ. Ε, Στι περισσότερε σοβαρέ χώρε του, εξωτερικού, ε, η τεχνολογία αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι για την απονομή τη δικαιοσύνη. Ε, και αυτό, όπω είπαμε για τα δικηγορικά γραφεία, ισχύει για όλου του συμμετέχοντε στο σύστημα. Είτε αυτοί είναι οι δικηγόροι, δηλαδή ε, ω χρήστε πλέον του συστήματο απονομή δικαιοσύνη, είτε είναι τα ίδια τα δικαστήρια, πρωτοπολιτέ, υποδομέ, δικαστέ, ε, ανταλλαγή εγγράφων. Είτε είναι ο απλό πολίτη που θέλει μια πληροφόρηση ή θέλει να συμμετάσχει με τον ΑΒ τρόπο σε μια διαδικασία. Όταν ήρθε το πρώτο κύμα τη πανδημία, ε, με είχε ενοχλήσει το γεγονό ότι ουσιαστικά σταμάτησε να απονέμεται η διαδικασία δικαιοσύνη. Γι' αυτόν ε, πήρα το θάρρο να επικοινωνήσω μαζί με τον Νικόλαντο Χατζιωαβράμ τη εταιρεία ζηγό, που είναι μια τη Softline που είναι μια εταιρεία που έχει το πιο γνωστό case management software στην Κύπρο για να ετοιμάσουν μια πρόταση για το πώς θα μπορούσε να α, λυθεί το πρόβλημα τουλάχιστον της καταχώρησης των εγγράφων στα δικαστήρια. Υπήρχε μια προσφορά ε, που είχε ε, εκδοθεί ε, που χρονολογούνταν, ήταν στην αναθροιτική αρχή, είχαν σταματήσει τα πάντα για ένα πιο μεγάλο έργο, αξία budget περίπου 10 εκατομμυρίων, ε, για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Ε, Εμεί είπαμε να πάμε με κάτι απλό, απλά με τι καταχωρήσει. Πράγματι, ε, 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 ετοιμάσαμε την πρόταση, την αποστήλαμε στον, στον πρόεδρο του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου και στον Υφυπουργό Έρευνα και Γενοτομία, ο οποίο επικοινώνησε ε, μαζί μα. Ε, του άρεσε ε, το σκεπτικό και μα ζήτησε να προβούμε σε μια μεγαλύτερη ανάλυση τη πρόταση. Προβήγαμε σε μια πολύ λεπτομερή ανάλυση που περιλάμβανε όλα τα στοιχεία για την καταχώρηση δικαστικών υποθέσεων σε όλα τα δικαστήρια, για την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ του πρωτοπολιτείου των δικαστηρίων και των διαδίκων, για την πληρωμή για τις Καταχωρήσει ε, και για την ε, ε, παροχή επικοινωνία από το δικαστήριο προ του διαδίκου. Γιατί έκαναμε αυτό το πράγμα, Έκαναμε αυτό το πράγμα γιατί οι εταιρείε τεχνολογία δεν γνώριζαν τόσο καλά τι δικαστικέ διαδικασίε. Υπήρχε ένα case management software, το οποίο όμω ε, αξιοποιούσε την τεχνολογία από την πλευρά του δικηγόρου μόνο. Άρα, είπαμε ότι για να γίνει το πράγμα, πρέπει να κάτσει ένα δικηγόρο ουσιαστικά που ξέρει πώ λειτουργεί το σύστημα για να κάνει την πρόταση. Πράγματι, ε, αφιερώσαμε μερόνυχτα. Ο κύριος Κόκκινο υιοθέτησε, ε, όπω είπα, την εισήγησή μα ε, το σκεπτικό τη. Ε, παρου, ε, παρουσιάστηκε στη Βουλή το πλαίσιο ουσιαστικά που είχαμε ενισχυθεί και ε, επήρε την πορεία του αυτό που σήμερα ε, έχει υλοποιηθεί από το Υφουγγείο Νοτομία ε, ω iJustice, ε, είναι το μίνι σύστημα ε, ηλεκτρονική καταχώρηση εγγράφων. Εμεί ε, 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 βοηθήσαμε από την περίοδο Απριλίου μέχρι περίπου τον Αύγουστο, ε, βοηθώντα το Υφυπουργείο Καινοτομία να καταλήξει ε, στο, στο περίγραμμα του συστήματο, και μετά υλοποιήθηκε από άλλη ε, ιδιωτική εταιρεία ε, το, το σύστημα. Οπότε, ε, ξεκίνησε ήδη το iJustice. Ε, είναι, υλοποιήθηκε είναι ε, κάτι που είναι ενεργό τώρα. Δηλαδή τα, τα δικηγορικά μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, Ναι, έχει εξαγγελθεί και έχει μπει σε πιλωτική φάση λειτουργία από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ε, Έχουν γίνει παρουσιάσει από το ε, Υπουργείο Δικαιοσύνη μαζί με το Υφυπουργείο Καινοτομία και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Ε, ήταν μια μακρά διαδικασία. Διαβούλευση ε, και όπω είπα, υλοποίηση του από ιδιωτική εταιρεία. Ε, και ε, τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, βρίσκεται σε πιλωτική φάση εφαρμογή. Η ερώτησή μου είναι. Δυστυχώ ναι. όμω, πρέπει να το πω, υπήρξε καθυστέρηση και έχουμε μπει στο δεύτερο κύμα τη πανδημία χωρί να είμαστε 100% έτοιμοι για την υλοποίηση. Που είναι κάτι που χρειάζεται άμεσα. Ναι. Όπω περιγράψα στην αρχή, υπήρχαν. Τα δικαστήρια που ήταν crowded, κλείσαν κάποιε υπηρεσίε. Οπότε πρέπει να γίνει άμεσα. Ε, τώρα δυστυχώ έχει εκδοθεί νέα ειδοποίηση από το ανάδοδοδο δικαστήριο που ουσιαστικά ξαναπαγώνει πάλι την απονομή τη δικαιοσύνη. Ε, ε, Εμά η εισήγησή μα ε, και μιλώ ξανά, μιλούμε για τον Μάρτιν του 2000 και ε, τον, τον περσινό Μάρτιν του 2020. Επεριλάμβανε <σχελίδι> ε, και την υιοθέτηση των. των Διαδικασίων μέσω ε, ε, συστημάτων ε, όπως είναι το Teams ή κάποια άλλα βαρυφερή ε, συστήματα που θα μπορούσαν να διεξάγονται διαδικασίες απροσκοπτά. Πότε υπά, υπάρχει κάποια ημερομηνία εφαρμογής ή έκδοσης να πούμεν; ε, Πότε βγαίνει από την πιλότικη φάση; ε, Έχουμε κάποια πληροφορήση για αυτό; Ε, δεν μπορώ να γνωρίζω τα ακριβή χρονοδιαγράμματα τα υλοποίηση του έργου. Σίγουρα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Mm -hmm. Γιατί μιλούμε ότι στα δικαστήρια μα δεν υπήρχαν κομπιούτερ καλά, καλά-καλά, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε WiFi, δεν υπήρχε τίποτε ουσιαστικά. Οπότε ε, να υπάρξει το απαραίτητο ε, training, Και όπω είπα, στο μεταξύ έχει κατακυρωθεί και το πιο ολοκληρωμένο έργο του, του e-justice ε, για ένα πολύ μεγάλο προπολογισμό το οποίο ελπίζουμε να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα όμω ε, είναι και θέμα κουλτούρα. Ε, την οποία πρέπει να αγκαλιάσουν και οι δικαστέ μα και οι δικηγόροι και τα πρωτοκολλητεία και όλοι όσοι συμμετέχουν στον τομέα από τη δικαιοσύνη. Όμω σίγουρα η ουσία του θέματο είναι ότι δεν μπορεί έναν κράτο ε, με έναν έκτακτο γεγονό όπω ήταν η πανδημία να παραλύει το σύστημα απονομή δικαιοσύνη του. Σίγουρα. Να είναι δύσκολο έργο. Ειδικά η αλλαγή στην κουλτούρα, αλλά να αποφεύγουμε δεν έχουμε κάποια επιλογή. Οπότε, κλείνοντα, επειδή έχουμε ένα λεπτό, θέλω να σε ρωτήσω, σαν ο άνθρωπο που είσαι τόσο ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό του, του συστήματο του e-justice στην Κύπρο, πώ βλέπει τα επόμενα χρόνια τη δικαιοσύνη στην Κύπρο ε, και σε ποιο σημείο μπορεί να φτάσει το Injustice, για να το πω έτσι, σε σύγκριση με άλλε χώρε όπου είναι ψηφιακά μπροστά, όπω η Εστονία, για παράδειγμα. Ναι, ε, όπω είπα, εμεί, ε, για να μην υποβάσουμε τι προσπάθειε άλλων ανθρώπων, ε, δώσαμε μια συγκεκριμένη ε, πρόταση, μεγάλα κομμάτια τη οποία υιοθετήθηκαν από το Υπουργείο Κοινοτομία. Ε, είμαστε, ε, είμαι αισιοδόξο, γιατί βλέπω ότι ε, η πανδημία έχει ε, επισπεύσει τα πάντα, σε σχέση με την τεχνολογία, βλέπω ότι ε, το δικηγορικό επάγγελμα καταλαβαίνει ότι αν δεν σμικρινθεί ο χρόνο τη απονομή δικαιοσύνη, απλά ο κόσμο θα σταματήσει να εμπιστεύεται το σύστημα. Το σύστημα. Ε, ε, και οι εμπορικέ συναλλαγέ δέχονται τεράστιο πλήγμα από ακριβώ την καθυστερημένη απονομή τη δικαιοσύνη. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει ότι η δικαιοσύνη που απονέμεται αργά δεν είναι δικαιοσύνη. Άρα, εγώ είμαι αισιοδόξο και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε σημαντικέ αλλαγέ γιατί όλοι και οι πολιτικοί συμμετέχοντε στη διαδικασία έχουν κατανοήσει ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει πλέον το θέμα. Χαραλάμπε, ευχαριστούμε. Ήταν very insightful ε, η συζήτησή μα σήμερα. Οπότε, σήμερα είδαμε για το future of law, στο νομικό επάγγελμα και στον τομέα τη δικαιοσύνη, ποια βήματα έγιναν, ποιο είναι το μέλλον και τι είναι απαραίτητο τώρα να γίνει, ούτω ώστε να διατηρηθεί εμπιστοσύνη στο σύστημα. Αν δεν έχει κενεί ήδη. ήδη, γίνονται προσπάθειε από το Υφυπουργείο Καινοτομία προ αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε ένα ακόμα πολύ δρόμο να πάμε. Ελπίζουμε ότι θα είναι όλα έτοιμα σύντομα, επειδή είναι κάτι που χρειάζεται. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.